Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι η ώρα έχει πάει 7 και 4, δηλαδή μία ώρα και ένα τέταρτο αφής είχε προγραμματιστεί η έναρξη της συνεδρίασης. Και δυστυχώς, λίγο άργησε να αρχίσει η διαδικασία και πολύ τρώμε την ώρα μας σε θέματα που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο προβάλλεται αυτή τη στιγμή. Να το έχουμε υπόψη ότι δεν μπορεί να λειτουργεί η Βουλή εις βάρος των βουλευτών, της διαδικασίας δηλαδή των ομιλιών των βουλευτών. Τώρα, σε σχέση με τα θέματα τα οποία ετέθησαν, για το θέμα των τροπολογιών, θεωρώ ότι είναι υποκριτική η ανακοίνηση θέματος εκ μέρους των συναδέλφων που ανήκουν στα παλαιά κυβερνητικά κόμματα. Εμείς δεν φέρνουμε άσχετες τροπολογίες για να δώσουμε δωράκια μέσα στη νύχτα σε μεγάλα συμφέροντα. Εμείς δεν φέρνουμε δεκάδες τροπολογίες λίγο πριν κλείσει η Βουλή για να διασφαλίσουμε άνομα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Οι τροπολογίες που έχουν έρθει αντιστοιχούν στον επίγοντα χαρακτήρα λαϊκών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και είναι χαρακτηριστικό και το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με συναφή ζητήματα, καθώς επίσης οι τροπολογίες που έχουν τεθεί στο σώμα είναι τροπολογίες που απαντούν σε προβλήματα επίγουσας λειτουργίας του κράτους σε μια περίοδο που, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα από τον κύριο Υπουργό, υπάρχει ιδιομορφία διακοπής του έργου της Βουλής επί παραπάνω από ένα μήνα λόγω των εκλογών που γίνανε με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλοι. Σχετικά τώρα με τα ζητήματα τα οποία τέθησαν για το αν πρέπει να προταχθούν ή όχι οι βουλευτές στη σημερινή μας συζήτηση. Άκουσα ότι υπάρχει ένα έθιμο στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το βρίσκω λογικό και ανταποκρινόμενο στην ανάγκη να εκφράζεται πρωτογενώς και κατά πρωτοβουλία σε αυτή την αίθουσα η γνώμη των βουλευτών. Εάν προταχθούν οι υπουργοί, φοβούμαι ότι θα υπάρξει υποβάθμιση της λειτουργίας των εισηγητών των κομμάτων, καθώς επίσης και της άτυπης λειτουργίας που γίνεται κάθε φορά γύρω από την παρέμβαση των αρμοδίων υπουργών με τη συμμετοχή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε σε όλη τη διάρκεια της σύντομης διαδικασίας των δύο ημερών που έχουμε, σήμερα και αύριο πρωί και απόγευμα, τη δυνατότητα να είναι ουσιαστική όλη η διαδικασία και όχι συγκεντρωμένη μόνο, κατά τρόπο θα έλεγε κανένας, επικεντρωμένο στην κυβερνητική άποψη και όχι στην λειτουργία της Βουλής, η συζήτησή μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσει διέξοδο σε αυτό το θέμα το οποίο ετέθη η ίδια η κυβέρνηση. Οι ίδιοι οι υπουργοί να μας πούν θα κάνουν χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας που έχουν να προταχθούν τις συζητήσεις ή να πάρουν μέρος κανονικά όπως μέχρι τώρα γινόταν. Ευχαριστώ. Κύριε φίλη.